Σε φυλάκιση 3 έως 10 ετών καταδικάστηκε ο βετεράνος τηλεοπτικό star Bill Cosby για σεξουαλική επίθεση στην Άντρια Κόνσταντ, πρώην διοικητικό μέλος του Πανεπιστημίου Temple το 2004 στο σπίτι του στην Φιλαδέλφεια. Ο δικαστής της Πενσιλβάνιας, Στίβεν Ονίλ, χαρακτήρισε τον Bill Cosby σεξουαλικό αρπακτικό, κάτι που θεωρήθηκε προάγγελος της καταδίκης του 81χρονου κωμικού, ο οποίος μάλιστα θα μεταβεί άμεσα στη φυλακή δίχως δικαίωμα να καταβάλει εγγύηση και να αφαιθεί ελεύθερος. Ο δικαστής θα μεταβιβάσει την ποινή στο δικαστήριο της κομιτείας Montgomery της Πενσιλβάνια στο τέλος της διήμερης ακροματικής διαδικασίας. Ο βετεράνος κωμικός κατηγορείται ότι έδωσε χάπια στο θύμα του με αποτέλεσμα αυτή να λιποθυμήσει πριν αυτός να την κακοποιήσει, ενώ ήταν αναίσθητη. Πρόκειται για την μοναδική υπόθεση από τις δεκάδες καταγγελίες που έχουν γίνει σε βάρος του Cosby, που κατέληξε στην απαγγελία κατηγοριών κατά του Αφροαμερικανού ηθοποιού. Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει τη μέγιστη ποινή φυλάκισης μεταξύ 5 και 10 ετών, επικαλούμενοι τη φύση του εγκλήματος του Cosby, καθώς και τις άλλες κατηγορίες σε βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση. Επικαλούμενοι την εύθραυστη κατάσταση της υγείας του και το ότι είναι τυφλός, οι δικηγόροι του Cosby ζήτησαν να του επιβληθεί κράτηση κατοίκων αντί για φυλάκιση. Ένας άνδρας ηλικίας 81 ετών, που καλά-καλά δεν μπορεί να δει, δεν αποτελεί κίνδυνο για κανέναν, παρεκτός για τον εαυτό του, είπε ο συνήγορος του Joseph Green, ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε.